πατέρα του περαιτικού πίνακα, μεγάλε με τελέγγε. Αλλά κι εσείς Λαβαζιέ, Μόσλεϊ και Βερζέλιος, ρίξτε ένα βλέμμα στους τομείς. Το μακελιό μου γίνει. Μήπως στην εποχή του Εμπεδοκλή και του Αριστοτέλη τα πράγματα ήταν πιο απλά. Που είχαμε τέσσερα στοιχεία, γη, νερό, αέρα και φωτιά. Τώρα που γίναμε πολλοί και ίσα που χωράμε, ο τσακωμός ξεκίνησε και προβολή ζητάμε. Ζητούσαν πλήρη ισοτιμία. Είναι άδικο και ανέτοιμο. Προνόμια να έχουν ήδη.
και όλοι οι άλλοι γύρω τους, να νιώθουμε κολλήγοι. Για σιγά ρε παιδιά, πήρατε φόρα και δεν ξέρετε τι λέτε. Το καταλαβαίνω. Θέλετε δικαιώματα και ισότητα. Όμως η θέση που έχει ο καθένας μας στον περιοδικό πίνακα δεν σηκώνει τίτλους ευγενίας. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Έχετε ακούσει τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης? Ποια θεωρία? Τους Big Six δεν ξέρουν. Όχι καλά τους Big Six, το Big Bang. Μα φυσικά, το Big Bang, η μεγάλη έκρηξη που συμπίπτει με την απόλυτη αρχή των πάντων. Το έργο αρχίζουμε να το παρακολουθούμε 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Ολοκλήρωτο το σύμπαν ήταν συμπιεσμένο στα όρια ενός ατομικού πυρήνα. Πριν από αυτό δεν υπήρχε ούτε χώρος, ούτε χρόνος. Για την ακρίβεια δεν υπήρχε καν η έννοια του πριν. Άρα δεν υπήρχαμε ούτε εμείς. Μία απίστευτη έκρηξη θερμοκρασίας 3 εκατομμυρίων βαθμών και απείρως πυκνή δημιούργησε τη λεγόμενη συμπαντική σούπα των στοιχειωδών σωματιδίων. Καταλάβατε. Για κάθε ένα δισεκατομμύριο σωματίδια ύλης και αντιύλης που δημιουργήθηκαν, μόνο το ένα σωματίδιο ύλης επέζησε και δημιούργησαν το σημερινό μας κόσμο. Τα υπόλοιπα και τα κακόμοιρα σωματίδια και τη σωματίδια εξαλειώθηκαν ακαριέα προς ακτινοβολία. Συνδυάστηκαν ανά δύο και έδωσαν τους πυρήνες του ηλίου.
Να το! Είμαι το πρώτο στοιχείο που δημιουργήθηκε. Εκτός του ότι είμαι και το πιο διαδεδομένο στοιχείο στο ορατό σήμα, έχω και μια μεγάλη αιρετή. Δημιουργώ δεσμού συντρογών. Δηλαδή, άτομα εντρογών του ενός μωρί, που είναι τόσο βοηθευτικά που κάνουν δεσμού με άτομα του άλλου μωρί. Και σε αυτό οφείλεται ότι το νερό είναι υγρό. Άρα σε αυτό οφείλεται και η ζωή στοιχή. Αυτό δεν σα λέω. Οι δεσμοί υδρογόνου δημιουργούν ένα τέτοιο κρυσταλλικό πλέγμα στο πάτο, έτσι ώστε αυτό να επιπλέει πάνω από το νερό. Άρα να διατηρεί τη ζωή κάτω από αυτό στη λίμνη. Η διπλή έλικα του DNA οφείλει τη δομή τη στου δεσμού υδρογόνου, αγαπητοί μου. Εσύ μιλά. Η βόμβα υδρογόνου σου λέει κάτι. Αυτή που παράγει το τρίτιο, το οποίο συνδύεται με δευτέριο, και η δύναμη που εκλείει είναι ικανή να καταστρέψει μια πόλη ενός εκατομμυρίων ανθρώπων. Δεν ξέρω γιατί λες, αλλά αυτή η βόμβα δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Σταμάτα να ακούσουμε τη συνέχεια. Περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια μετά τη μεγάλη έκρηξη, τα άτομα του υδρογόνου με την επίδραση της βαρύτητας συγκεντρώθηκαν σε μεγάλα νέφη και δημιούργησαν τους γαλαξίες. Σε αυτό το στάδιο άρχισε και η δημιουργία των άστρων. Όταν τα αστέρια γυρνούν, αφού έχουν χρησιμοποιήσει το περισσότερο υδρογόνο τους, αρχίζουν να μετατρέπουν το ήλιο σε οξυγόνο, άνθρακα και βαρύτερα στοιχεία. Τι, γεννούν τα αστέρια? Ναι, ορισμένα γεννούν και πεθαίνουν με ένα θεαματικό φινάρι. Μια έκρηξη σούπερνόβα που εκτοξεύει στο διάστημα στοιχεία ως κοσμική σκόνη, που στη συνέχεια θα δημιουργήσουν νέους ήλιους. Ευτυχώς που εμείς δεν γερνάμε και δεν πεθαίνουμε. Όχι μόνο δεν γερνάμε και δεν πεθαίνουμε, αλλά όπως ισχυρίστηκε πρώτο στο δημόσιο από τα άμπια, η ύλη αποτελείται από μικροσκοπικά σωματίδια. Γι' αυτό και τα ονόμασα άτομα. Δηλαδή άτυπτα, τα χέρια. Έτσι λοιπόν, είμαστε όλοι δημιουργημένοι από αστρική σκόνη και παραμένουμε και αναλύωτοι στο πέρασμα του χρόνου. Εκτός αν πάθουμε τα στοιχεία σου, όπου πηγαίνει ο άτομο που πηγαίνει μα, διασπώνται σε άλλα είδη πυρήνων με την ελευθέρωση ενέργεια, δηλαδή ραδιενέργεια. Μετά από αυτό που ακούσατε, αντιλαμβάνεστε όλοι πως επειδή είμαι προϊόν άστρου, αλλά και πολυτάλαντος, λόγω των τριών αλλοτροπικών μορφών μου, εγώ πρέπει να διεκδικήσω ένα τίτλο ευγενίας. Άντε πάλι τα ίδια! Μα πώς θα καταφέρεις και εμφανίζεσαι διαφορετικός κάθε φορά? Πότε άμορφος, πότε γραφίτης και πότε διαμάντη. Αυτό, χρυσέ μου, έχει να κάνει με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης που υπήρχαν κατά τη δημιουργία μου. Αλλά ας μιλήσουμε καλύτερα για την ύπαρξή μου. Με βρίσκεις παντού. Στο έδαφος, στο νερό, στον αέρα, στο διάστημα, στα βιολογικά μου όρια. Αχ, αυτά τα όρια. Δεν μπορούν να κάνουν χωρίς εμένα. Μα τι γόης. Όπα, φιλαράκι. Δεν είσαι ο μόνος πρωταγωνιστής της ζωής. Έχεις ακούσει για τους Big Six? Τα 6 στοιχεία, άνθρακα, υδρογόνο, άσοδο, οξυγόνο, φόσφορο και θείο, που είναι τα κύρια συστατικά των κυττάρων. Τι, μόνο σου νομίζεις ότι φτιάχνεις τα κύτταρα? Και γιατί δηλαδή μόνο η Big Six? Τα υπόλοιπα στοιχεία και χειροστοιχεία, ξέρετε πόσο σημαντικά είναι όλα για τη ζωή. Η έλλειψη ουσιών μπορεί να προκαλέσει τεράστια καταστροφή. Και να δημιουργήσει τον αρτισμό, Ναι. Αχ, αυτοί οι αλχημιστές που δεν κατάφεραν εμάς τους κατώτερους να μας εξευγενήσουν. Σταματήστε πια να νιώθετε κατώτεροι! Δεν το αντέχω πια! Είμαστε όλοι χρήσιμοι και όλοι είμαστε πολύτιμοι. Έχει δίκιο. Στην εποχή του Ναπολέοντα του Τρίτου, το αργύριο ήταν σημαντικότερο από το ασήμι και το χρυσό. Τόσο που επίσημοι έτρωγαν με αλουμινένια κουτάλια, ενώ οι κατώτεροι με χρυσά και ασημένια, επειδή η εξαγωγή του από το βοξίτη ήταν πιο ακριβή. Όμως πολλά στοιχεία είναι τοξικά και δηλητήρια. Μα δεν υπάρχει ουσία που να μην είναι και δηλητήριο. Ναι, ο παράλληλος σας το είπε πολύ σωστά. Η δόση κάνει το φάρμακο φαρμάκι. Η σωστή δόση είναι αυτή που διαφοροποιεί δηλαδή το φάρμακο από το φαρμάκι. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο στοιχείο ευθύνεται για το θάνατο του Μότσαρτ, ο
οποίος μάλλον προήλθε από αντιμόνιο που υπήρχε μέσα σε φάρμακο που το χορηγούνταν για τους πονοκεφάλους. Γιατί ο λευκός φόσφορος, το σκληρό παιδί των τριών ηλεκτροπτικών του μορφών, που ο Μπράτο παρήγαγε στην προσπάθειά του να φτιάξει χρυσό από τα ούρα. Δεν είναι δηλητηριώδης ή κριτικός. Α, γι' αυτό χρησιμοποιείτε τις βόμβες να πάρουν. Το άζωτο πάλι είναι βασικό συστατικό της ζωής, υπάρχει στα λιπάσματα, όμως πολλά εκρηκτικά έχουν σαν βάση το άζωτο. Και για παράδειγμα, η δυναμίτιδα, που έκανε τον χημικό Σουηδό Άλφρεντ Νόμπελ Πάπλουτον το 1867. Και το χλώριο προσβάλλει τους δαίμονες και δολοφονεί το όζον. Αλλά απολυμμένη, κλευκένει και αποχρωματίζει. Τα μέταλλα δεν μπορώ να πω. Από τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου έως την τεχνολογία, τα κοσμήματα, τηλεσκόπια, μικροσκόπια, μαγνήτες. Τι θα γίνει τώρα, θα περί αυτόν το πούμε. Αν αρχίσει ο καθένας μας και παρουσιάζει τις αρετές του, ρηχτώσαμε. Ποιο στοιχείο να σκεφτείς και ποιο να εκφράσεις. Καθένα έχει το ρόλο του. Μην το υποβιβάσεις. Οι χρήσεις είναι πολλές, μα μερικές είναι κακές. Από εσέ θα εξαρτηθεί πώς κάθε ουσία θα χρησιμοποιηθεί. Άκουσα πως το τεχνίδιο ξεσήκωσε τα τεχνητά στοιχεία και στείλω και αυτά αιτήματα. Έλα τώρα, μιλάει και η παραδοξότητα του περιοδικού πίνακα. Δεν πιστεύω να θέλουν και αυτά τίτλους. Ούτε τη μορφή τους δεν ξέρουμε. Τα φανταζόμαστε μόνο. Αχ, μπορεί να δημιουργούνται στους επιταχυντές σωματιδίων. Μόνο μερικά άτομα τη φορά που η ζωή τους είναι τόσο μικρή που φτάνει μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν! Ξέρεις, οι κακές γλώσσες της γειτονιάς του περιοδικού πίνακα λένε ότι τα τεχνητά δεν έχουν καμία χρησιμότητα. Έρχεται όμως η στιγμή που το άχρηστο γίνεται χρήσιμο. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει μια καινούργια ιδέα. Γι' αυτό σε κανέναν δεν πρέπει να κολλάμε την ταμπέλα άχρηστος. Ευτυχώς που ήρθε αυτή η UPAC. Yeah, the International Union of Pure Applied Chemistry. Αγράμματοι! Μάθετε κανένα αγγλικό τέλος πάντων. Άιτε, η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημίας. Καταλάβατε? Μα ναι, βέβαια. Αυτή που έβαλε τάξη τα πράγματα. Αυτή που έβαλε τις ομάδες του περιοδικού πίνακα στη θέση τους. Αυτή που είπε ποιος θα είναι ο πατέρας κάθε στοιχείου. Ο νονός. Αυτό δεν είναι. Και πού θα σταματήσει αυτή η κούρσα των νέων στοιχείων? Ο Φάρμαν έχει προβλέψει το τέλος του ατομικού αριθμού 137. Παιδιά, ξεκινήστε να χτίσετε νέα περίοδο. Ενώ και με ένα νέο υπολογιστικό σύστημα. Προέβλεψε ότι θα φτάσουμε μέχρι το 172. Ποιος πήγε, ο ποδοσφαιριστής. Αμάν πια βρε δικέ μου. Άνοιξε και κανένα βιβλίο. Για ποδόσφαιρο μιλάμε ή για φυσική. Συγγνώμη. Ποιος να πρωτοδιεκδίκησε τίτλους τόσο που μαζευόμαστε. Έλεος πια με αυτούς τους τίτλους ευγενίας. Θα το καταλάβετε επιτέλους. Ο όρος ευγενή στοιχεία δηλώνει απλά την απροθυμία μας να ενωθούμε με άλλα στοιχεία. Νομίζετε ότι είναι ωραίο αυτό? Δεν λέω. Καλή ανεξαρτησία. Αλλά είναι άλλο πράγμα να συμπορεύεσαι με κάποιον που τα έχετε βρει στα στοιχεία σας. Σε καταλαβαίνει και το καταλαβαίνεις. Στηρίζεται ο ένας τον άλλον, ό,τι δεσμό κι αν έχετε κάνει. Εσείς παραπονιέστε που μοιράζεστε και ανταλλάζεστε ηλεκτρόνια. Ξέρετε, μωρέ, τι ωραίο πράγμα είναι να μοιράζεστε. Εμένα μου λες. Εμένα πάντα μου παίρνουν ηλεκτρόνια. Τι δεσμός είναι αυτός? Ιωτικό σου λέει μετά. Εγώ θα το πω καθαρά συμφέροντα λογικό. Όχι, δεν σου παίρνουν. Εσύ πρέπει να τα δώσεις, γιατί είσαι πολύ ηλεκτροθετικός. Οι φίλοι μας τα αμέταλλα που χρειάζονται ηλεκτρόνια για να αποκτήσουν σταθερή δομή έρχονται εις γάμου κοινωνία μαζί σας. Πού το βρίσκεις λοιπόν το κακό? Έχει δίκιο. Και εμείς τα αμέταλλα που κάνουμε αμοιβές συνεισφορές στην ηλεκτρονία και δημιουργούμε μειοπολικούς δεσμούς, μπορεί να απολωνόμαστε ορισμένες φορές βέβαια, αλλά τα βρίσκουμε μεταξύ μας, ρε αδελφέ. Άλλωστε, όλα τα στοιχεία, όλα τα ζευγάρια δεν έχουν μικροδιαφορές. Τι να το κάνεις στον τίτλο ευγενίας, αν δεν έχεις φίλους? Τι να το κάνεις στον τίτλο ευγενίας, άμα δεν είσαι δραστικός? Είναι σαν να μισείς. Έτσι, αρχίσανε ξανά να βλέπουν τα στοιχεία πως η κοινή καταλογή τους φέρνει ευτυχία. Και πάψανε να νιώθουνε αφεντικά και δούλοι. Αφού πια καταλάβανε πως εσύ είναι όλοι.